Έτσι. Είναι σίγουρο ότι πολλές παθογένειες του παρελθόντος, σε πολλές παθογένειες του παρελθόντος μπαίνει τέλος. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση βάζει βαθιά το μαχαίρι στο κοκάλο. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να τσουβαλιάσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και σε αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ ότι η κυβέρνηση προσπαθεί όσο το δυνατόν να σταθεί δίπλα τους και να δώσει λύσεις. Ένα είναι αυτό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε 2-3 συγκεκριμένα πράγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Πρώτον, διαρθρωτικές αλλαγές. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών οι οποίοι δεν παρέχουν κάτι. Πρέπει να μπουν όλοι μέσα στο ενιαίο μισθολόγιο. Δεν μπορεί να έχουμε ψηφίσει κάτι και να μην ισχύει. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς τις αποκρατικοποιήσεις και τις επενδύσεις. Να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές, γιατί αυτό θα μας δώσει λύση και σε άλλα ζητήματα. Δεύτερον, θεωρία των δύο άκρων, βία, χρυσή αυγή. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει κάτι. Για μας δεν υπάρχει καμία θεωρία, καμία παραθεωρία και καμία παραφιλοσοφία. Τέρμα. Είναι απλά τα πράγματα. Η βία είναι μία και εμείς καταδικάζουμε τη βία από όποιον προέρχεται, όποιον και αν στοχεύει, όποιος και είναι το θύμα και όποιος είναι ο θήτης. Και χαίρομαι που για πρώτη φορά όλα τα κόμματα καταδίκασαν τη βία στο τελευταίο περιστατικό. Το ζήτημα όμως είναι από εδώ και πέρα να δούμε τι προτείνουμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.